Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Λεωνίδα Στολτίδη. Είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να το φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Στολτίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Καλά είστε? Μια χαρά εσείς? Τέλειο, όλα καλά. Εμείς εδώ προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται. Πέρασε η μεγάλη μάχη της συνταγματικής αναθεώρησης. Βλέπω όμως ότι διαβάζω εδώ και το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, όπου ουσιαστικά παίρνετε μια θέση που λέει ότι και η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ ταυτίζονται σε μια αντιλαϊκή πολιτική. Για να το δούμε αυτό, γιατί κατά την άποψή σας είναι αυτό, αφού είδα ότι αρκετές προτάσεις σας και κυρίως το θέμα των αποδήμων, κάποιοι λένε και μέχρι βαθμό παρεξηγήσεως, έγιναν αποδεχτές από την κυβέρνηση. Ναι, δεν τελείωσε βέβαια και αυτό το ζήτημα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί υπάρχουν οι προθέσεις να αλλοιωθούν τα τρία βασικά κριτήρια που κατά τη γνώμη μας ήταν αυτά που διασφαλίζουν ότι το εκλογικό σώμα δεν θα αλλοιωθεί, αντίστοιχα και οι συσχετισμοί. Πέρασε όμως από τη συνταγματική, άρα και δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Θα ψηφίζουν οι αποδήμοι πλέον. Ναι, βεβαίως. Πέρασε βέβαια με έναν τρόπο που να βάζει το ζήτημα της αναλογικότητας, όχι βέβαια της απλής αναλογικής που συνεχίζει η βάση της νόθευσης, της λαϊκής ετοιμιγορίας με το πλαφόν. Οπότε δεν έγιναν τα βήματα, ναι, έγιναν κάποια θετικά βήματα, δεν έγιναν στην κατεύθυνση του να καθιερωθεί και να του κατοχυρωθεί και συνταγματικά. Εσείς όμως εκφράσατε το φόβο ή την αγωνία ότι μπορεί να αλλοιωθεί στην πορεία αυτό. Βεβαίως, γιατί ακριβώς επιμένει να είναι στη λογική του δίκαιου του αίματος. Τα κριτήρια μπορούν να αλλοιωθούν στην διαδικασία της κρίσης του ποιος τι πληρεί αυτούς τους άξονες. Με αυτή την έννοια υπάρχει δυνατότητα αυτή. Αν όμως κύριε Στολτίδη μετά από ένα χρόνο αλλοιωθεί προς την κατεύθυνση που θέλει η κυβέρνηση, τότε τι έγινε? Χάσατε όλες σας κέρδες η κυβέρνηση σε αυτή την περίπτωση. Ναι, έχουμε. Τότε γιατί ψηφίσατε αφού δεν ήσασταν σίγουροι ότι θα προχωρήσει όπως το θέλατε εσείς? Κοιτάξτε, θα παρεύουμε στη λογική του να τηρηθούν οι άξονες οι οποίοι έχουν ψηφιστεί. Πιστεύετε ότι μπορείτε να παρέμβετε, δηλαδή τη στιγμή που είναι πλέον μπαίνει στο Σύνταγμα θα ψηφίσουν? Τώρα πώς θα ψηφίσουν το αποφασίζει εκάστοτε η κυβέρνηση. Εμείς αυτό που βάλαμε το κυρίαρχο είναι ότι όντως πρέπει να ψηφιστεί η διευκόλυνση του μεγάλου ποσοστού των Ελλήνων οι οποίοι έχουν με βάση τις πολιτικές οι οποίες υπήρξαν τις προηγούμενες κυβερνήσεις πάρει το δρόμο της, αν θέλετε, της προσφυγιάς. Γιατί ακριβώς δεν μπορούσαν να διευθετήσουν το ζήτημα της επιβίωσής τους εδώ, οπότε έχουν σοβαρό λόγο να έχουν λόγο στα πολιτικά πράγματα και να κρίνουν αυτούς που ουσιαστικά είναι υπεύθυνοι που σε μεγάλο ποσοστό χρειάστηκε να φύγουν στο εξωτερικό. Έτσι, με αυτή την έννοια αυτός είναι ο πρώτος άξονας και βέβαια πήραμε όλα εκείνες βάλαμε όλους εκείνους τους άξονες για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να μην αλλοιωθεί το εκλογικό σώμα και το εκλογικό αποτέλεσμα, βέβαια σε συνάρτηση με τον πληθυσμό ο οποίος έχει κάποιες δεσμεύσεις με την χώρα, έχει πολύ μεγάλο λόγο να παρέμβει με την ψήφο του και βέβαια στην κατεύθυνση του να μην υπάρχουν αλλοιώσεις σε σχέση με την φυσική παρουσία. Αυτά ούτως ή άλλως έχουν τεθεί και θα δούμε στην πράξη πόσο μπορούμε να προσπαθήσουμε για την τήρηση των αξιών αυτών. Μάλιστα. Να δούμε τώρα, θέλω να πάω και λιγάκι στο άρθρο 86 όπου υπήρξε μια σημαντική συζήτηση και υπήρξε και μια πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ που δεν πέρασε, η οποία επί της ουσίας δεν απορρίφθηκε και από την κυβέρνηση, απλά θεωρήθηκε ότι είναι περιττή και που ζητούσε αυτή την να υπάρξει μια συμπληρωματική πώς το λένε, μια συμπληρωματική έτσι, ερμηνευτική προσθήκη. Ερμηνευτική δήλωση. Εσείς θεωρείτε ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση ή όχι? Και αν ναι, γιατί? Και ποια ήταν η θέση σας, η στάση σας? Κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος διεκδικεί ούτως ή άλλως σαφώς και χωρίς περιστροφές την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 και με αυτή την έννοια ψηφίσαμε παρόν στο άρθρο 86 για την κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας, αυτό που λέμε της σύντομης παραγραφής. Όπως και στην προσθήκη της ερμηνευτικής δήλωσης, είναι στην σωστή κατεύθυνση.
στο να υπάρχει, να μην υπάρχει σύντομη παραγραφή, αλλά η παραγραφή να αφορά ακριβώς να είναι στην ίδια βάση όπως γίνεται με τους υπόλοιπους πολίτες, έτσι. Παρ' όλα αυτά παραμένει ο κύριος πυρήνας του άρθρου 86, να μπορεί δηλαδή ουσιαστικά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία να βάζει τους όρους της ανάθεσης στη Βουλή, να παραμένει δηλαδή η δυνατότητα ανάθεσης στη Βουλή εισαγγελικών και ανακριτικών αρμοδιοτήτων, και με αυτή την έννοια κατά προέκταση αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει η κάλυψη ή η μεθόδευση της μη διεξαγωγής εισαγγελικών και ανακριτικών διαδικασιών, σύμφωνα με το πώς το αντιλαμβάνεται η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτό παραμένει, άρα δεν πάμε στην πλήρη κατάργηση. Και έτσι με αυτή την έννοια θα μπορούσε ο κάθε βουλευτής όπως και ο κάθε υπουργός να βρίσκονται υπόλογοι απέναντι στη δικαιοσύνη και να τηρούνται όλες αυτές τις διαδικασίες που αφορούν και το σύνολο του ελληνικού λαού. Να μην υπάρχουν δηλαδή εξαιρέσεις. Με αυτή την έννοια είναι στη σωστή, ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι, η σύντομη παραγραφή, άρα η παραγραφή πάει ακριβώς όπως ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους. Παρ' όλα αυτά, ισχύει ακόμα η δυνατότητα της Βουλής για εισαγγελική και ανακριτική αρμοδιότητα. Μάλιστα. Θέλω να πω λιγάκι τώρα στο προϋπολογισμό και στο φορολογικό, που φαίνεται ότι η κυβέρνηση έκανε την έκπληξη, τουλάχιστον έτσι λέει, μείωσε τους συντελεστές από το 22 στο 9 για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους που τους είναι μια ανάσα φαντάζομαι. Ωστόσο από αρκετά κόμματα της αντεπολίτευσης και το δικό σας γίνεται μια κριτική ότι δεν είναι, ότι οι αλλαγές που έγιναν δεν βοηθάνε τα μικρά και μεσαία εισοδήματα. Για ποιο λόγο? Γιατί πρακτικά με αυτά που μας δείχνει η κυβέρνηση βγαίνει το αντίθετο, ότι εκεί στρέφεται η βοήθεια και η ελάφρυνση των βαρών. Κοιτάξτε τώρα, ο προϋπολογισμός με βάση το προσχέδιο του δείχνει ακριβώς, και μετά βέβαια θα συζητηθεί και στις επιτροπές βέβαια και στην Ολομέλεια, η εξειδίκευση, ο καταμερισμός των βαρών, γιατί προβλέπει 800 εκατομμύρια παραπάνω φόρους και 350 εκατομμύρια και 450 χρηστικά στην κατεύθυνση της υποχρηματοδότησης της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας, της κοινωνικής ασφάλισης συνολικά. Του κοινωνικού κράτους, αν το θέλετε, κάτω από μια έννοια. Με αυτή την έννοια, τα βάρη αυτά θα επιμεριστούν με έναν τρόπο που θα το μάθουμε το επόμενο διάστημα. Άρα, οποιαδήποτε μείωση είτε στις εισφορές, είτε στο φόρο εισοδήματος, είτε στον μερισμάτων περισσότερο εξυπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι θα τους δοθεί μια, αν θέλετε, μια οικονομική ανάσα να προχωρήσουν το σχεδιασμό τους στην ολοκλήρωση της κυριαρχίας τους στους κλάδους. Και αυτό το έχουμε ούτως ή άλλως σαν δεδομένο τα προηγούμενα χρόνια, και θα μπορούσαμε να πούμε πολλά τι θα σημάνει αυτό και στην αλλαγή των εργασιακών δικαιωμάτων, των εργασιακών σχέσεων, του μισθού, της κατάργησης της συλλογικής σύμβασης εργασίας που ψηφίστηκε με το πολυνομοσχέδιο. Αλλά βέβαια για όλους αυτούς τους μικρούς που ούτως ή άλλως ήταν και οι προεκλογικές εξαγγελίες, κατά τη γνώμη μας, και τότε κάναμε την παρέμβαση να μην αποπροσανατολιστούν από διαχείριση και μοίρασμα. Δεν είναι όμως, κύριε Στολτίδη, δεν είναι σημαντική ελάφρυνση όταν κάποιοι αυτοαπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες από το 22 συντελεστή πέφτουν στο 9? Ναι, κοιτάξτε, αυτό λέω. Ότι εδώ πάμε σε αυτόν τον άξονα λοιπόν που έχει να κάνει με τους αυτοαπασχολούμενους. Καταρχήν έρχεται το νέο ασφαλιστικό που προβλέπει καινούργια επιβάρυνση και συνολικά το περιβάλλον για τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους με τις ατομικές επιχειρήσεις, τέλος πάντων τη συντριπτική πλειοψηφία των αυτών επιχειρηματιών στη χώρα μας, αν τους διασπάσουμε σε δύο κομμάτια, όλους αυτούς δηλαδή που δεν είναι στην κατηγορία του μεγάλου επιχειρηματικού κεφαλαίου, αυτοί όλοι ουσιαστικά θα ελαφρυνθούν με μία έννοια, και όπως το έβαλε η κυβέρνηση, ότι θα ελαφρυνθούν στη λογική του να αντέξουν μέχρι να έρθει η ανάπτυξη, να πάρει μπρος η οικονομία, να έρθουν οι επενδύσεις κτλ. Κτλ. Νομίζουμε ότι αυτή η ελάφρυνση ουσιαστικά στοχεύει στο να διατηρηθεί η ικανότητά τους να πληρώνουν όλα αυτά που έχουν σαν υποχρέωση όλα τα προηγούμενα χρόνια και έχουν συσσωρευτεί σε μεγάλο βαθμό και αφορούν αποκλειστικά στην κυριολεξία την ίδια τους την επιβίωση. Το να καταφέρουν να μετακυλήσουν με έναν τρόπο και στην ουσία παραπλανητικό, στο ότι θα μπορέσουν να βγουν καθαροί σε σχέση με τον ανταγωνισμό, πληρώνοντας είτε τις 120 δόσεις είτε αυτά που έχουν τα συσσωρευμένα χρέη στις φορές, το ΦΠΑ κτλ., είναι παραπλανητικό, γιατί ουσιαστικά θα τους δώσει το έναυσμα να θεωρούν ότι θα μπορέσουν να ξεμπλέξουν από αυτή τη δυσκολία. Είναι μια στόχευση να χρηματοδοτηθούν τα ταμεία του κράτους, που ούτως ή άλλως
είναι άλλο κεφάλαιο πώς θα διαχειρίζεται και πώς με χίλιους δυο τρόπους θα κατευθύνει στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων. Και βέβαια οι όροι όμως της ανάπτυξης το επόμενο διάστημα είναι πεντακάθαρο ότι θα είναι πολύ χειρότερη για αυτά τα λαϊκά στρώματα που λέμε. Αυτό είναι μια πρόβλεψη όμως. Αυτό είναι μια πρόβλεψη δική σας. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι ακριβώς τα μέτρα που παίρνει δίνουν μια όθηση στο επιχειρήν και η όθηση φέρνει ανάπτυξη, η ανάπτυξη φέρνει θέσεις εργασίας, άρα βελτίωση της καθημερινότητας και της κατάστασης. Ναι. Είναι πρόβλεψη και της μιας και της άλλης πλευράς, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο ακόμη. Να σας πω κάτι, κοιτάξτε τώρα, είναι πολύ σαφές, τουλάχιστον όποιον βλέπει το σύνολο της κατάστασης σε κάθε κλάδο της οικονομίας, ότι η κυριαρχία των επιχειρηματικών μερικών, μετρημένων στα δάχτυλα επιχειρηματικών ομίλων, στην επιχειρηματικότητα σε κάθε κλάδο της οικονομίας, είναι σαφές ότι με τους καινούργιους όρους ουσιαστικά ελάφρυνσης και του μεγάλου κεφαλαίου θα δοθεί έναυσμα καλύτερης παρέμβασης για τον εξοφελισμό ακόμα μεγαλύτερου κομματιού από αυτούς τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους σε κάθε κλάδο. Τη στρόφιγγα την έχει τα χέρια του ο μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος και βέβαια με εργαλείο του το κράτος την ανοίγει και την κλείνει σύμφωνα με το κατά πώς βολεύει αυτούς τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αν θέλουν και βλέπουν, γιατί ελέγχουν τις χρηματοδοτικές ροές, το τραπεζικό σύστημα, τα ψηφιακά εργαλεία, βλέπουν πολύ καλά πού μπορούν και θέλουν να βάλουν χέρι. Ναι, αλλά... Άρα, με αυτή την έννοια, με την χρήση του κράτους μπορούν να βγάλουν εκτός επιχειρηματικής δραστηριότητας, αν θέλετε μέσα από τον ανταγωνισμό, αν θέλετε μέσα από την ίδια την επιβίωσή τους, μεγάλα στρώματα, μεγάλες μερίδες λαϊκών τέτοιων στρωμάτων, είτε αυτοαπασχολούμενων. Γιατί και αστορτίδη να θέλουν να τα βγάλουν εκτός ανταγωνισμού, διότι οι ξένες πολυεθνικές ή οι μεγάλες επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να κινηθούν, πρέπει να στηριχθούν σε αυτούς τους ανθρώπους. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Όπου λοιπόν. Γιατί να τους βγάλουν εκτός αγοράς τότε, τους θέλουν στην αγορά και τους θέλουν μάλιστα και καλοπληρωμένους, ευχαριστημένους. Αλλιώς πώς θα λειτουργήσουν. Είναι σωστό αυτό που λέτε, όχι το δεύτερο κομμάτι του βέβαια, είναι σωστό αυτό που λέτε στη λογική του ότι τον θέλουν στην αγορά όσο δεν θέλουν να ξοδέψουν στην κάλυψη αυτής της δραστηριότητας, αυτής της μερίδας των αυτοαπασχολούμενων. Δηλαδή δεν τους συμφέρει με μια έννοια να μπουν σε επίπεδο υποδομών χρηματοδότησης και να πάρουν αυτό το κομμάτι της αγοράς, ας το πούμε. Όταν δεν τους συμφέρει λοιπόν αυτό το πράγμα, τότε τα αφήνουν μέσω του κράτους να εξαντλούν τις φορολογικές χρηματοδοτικές απομυζήσεις αυτών των στρωμάτων για να γεμίσουν τα ταμεία του κράτους. Ούτως ή άλλως οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες είναι στα όρια της επιβίωσης, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι άμυστοι υπάλληλοι, θα μπορούσαμε να δούμε με έναν τρόπο, ουσιαστικά να παλεύουν από το πρωί ως το βράδυ να επιβιώσουν και αν θέλετε η ίδια τους η δραστηριότητα. Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο ακροατή, αν θέλετε να τα ακούσετε, να το σχολιάσουμε, έχει ενδιαφέρον. Λέει ότι κατά την άποψή του, είναι ο φίλος μας ο Σταύρος από την Νίκη, λέει κατά την άποψή του η πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων και μικροεπαγγελματιών, βλέπε ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, κομμωτήρια, είναι αυτοί που κάνουν και τη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή. Ναι. Ωραία. Οπότε... Αυτό λέει, τίποτα άλλο. Οπότε ίσως ή θα πρέπει το κράτος να στρέψει τον έλεγχο καλύτερα. Αλλά φαντάζομαι ότι στο σύστημα χρειάζονται αυτοί. Πρέπει να υπάρχουν. Αυτό λέω ξανά, αυτό. Δηλαδή εκεί καταλήγουμε ακόμα και με αυτή την παρέμβαση του φίλου ότι η δυνατότητα της συντριπτικής πλειοψηφίας αυτών των αυτοαπασχολούμενων, όπως το είδατε, σε κάθε κλάδο της οικονομίας, τώρα μην τα λέμε ξεχωριστά ο καθένας, πολλές φορές από την πίεση και ακριβώς στην κατεύθυνση της αναζήτησης της επιβίωσης μέσα από αυτόν τον κλειό των επιχειρηματικών ομίλων σε επίπεδο μεγάλου ανταγωνισμού αλλά και του κράτους με το σφίξιμο του εισοδήματός τους από όλες τις πλευρές, είτε με εισφορές, είτε με φορολογία, είτε με ΦΠΑ, όπως θέλετε αλλιώς πείτε το, μπορεί να καταφθάνουν και σε τέτοιες λύσεις. Η λύση του κράτους πάνω σε αυτό είναι αξιοποιείται σαν πάτημα όταν θέλει ακριβώς αυτό που είπαμε νωρίτερα, να βγάλει μερίδα όταν είναι έτοιμοι επιχειρηματικοί όμιλοι να πάρουν στα χέρια τους αυτό το κέρδος που προκύπτει μάλιστα συνολικά από την δραστηριότητα των μικρών αυτοαπασχολούμενων. Ναι, τελείως ελεγχόμενοι. Έχω ένα άλλο μήνυμα από τον φίλο μου τον Γιάννη από τις Πέτσες. Λέει το εξής: πιάνει θέση του ΚΚΕ στη λογική που λέει έχω ένα μεγάλο κτίριο, μπορώ να το δώσω σε μια πολυεθνική έναντι πολύ χαμηλού τιμήματος για 30-40 χρόνια με την προοπτική να γίνει μια επένδυση και να γίνουν θέσεις εργασίας.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν άμα το βάλουμε, αν πάρουμε όλες τις υποπεριπτώσεις, μπορεί να ακούγονται από μόνες τους σε θετική κατεύθυνση. Έτσι, παρόλα αυτά, εμείς λέμε ότι αυτός ο δρόμος ανάπτυξης είναι αυτός που ακυρώνει τις δυνατότητες, τις παραγωγικές, όταν έχουν φτάσει στο Θεό, όταν έχουν φτάσει να μπορούν να λύσουν ουσιαστικά τα λαϊκά προβλήματα, να καλύψουν συνολικά τις λαϊκές ανάγκες της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που θίγεται από την πολιτική της κυβέρνησης που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα πάντα. Λείπουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί, χιλιάδες γιατροί, χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι. Φαντάζομαι το σκεπτικό του δεν είναι να πληρώνει το κράτος, το κράτος να βγάζει από αυτή την ιστορία. Ναι, ναι, εντάξει, το κράτος μπορεί να βγάζει από πουδήποτε σε μια διαδικασία απόδοσης δυνατότητας, είτε μέσω από ρηκτό πλούτο, είτε μέσω από υποδομές, τη χρηματοδότηση της κερδοφορίας οποιοδήποτε επενδυτή. Το θέμα είναι σε τι επενδύει αυτός και τι σχέση έχει με τα λαϊκά συμφέροντα. Όταν ακόμα και αν μιλάμε ακόμα και για την, όπως το λένε, το δώσιμο της θέσεων εργασίας, αυτές προσδιορίζονται με το πολυνομοσχέδιο το ψηφιακό ότι θα πατάνε πάνω στην υπερεκμετάλλευση με μισθούς πείνας χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας και με εκμετάλλευση που διαλύει ουσιαστικά την ζωή των εργαζομένων, την ίδια τους τη βιολογία. Και έχουμε δυνατότητες για ανάπτυξη τέτοια αυτή τη στιγμή που αν περάσει στα χέρια του λαού μας, με τη δική του, λέμε εδώ βεβαίως πάντα εξουσία, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά αυτό. Θα μπορούσε να ζήσει σήμερα κιόλας μια ζωή παραδεισίνια στην. Γιατί πραγματικά οι δυνατότητες της παραγωγικότητας της εργασίας που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι την στείλανε σε αυτά τα δυσθεώρητα επίπεδα, μπορεί να παράγει με πολύ λιγότερο χρόνο. Η ιστορική εμπειρία δείχνει άλλα πράγματα, αλλά φαντάζομαι τώρα είναι ένα άλλο κεφάλαιο που θα μπορούσαμε να το ανοίξουμε κάποια στιγμή. Δυστυχώς φτάσαμε και μισή, ο χρόνος τελειώνει. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Πάντοτε έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας, κύριε Στολτίδη. Ελπίζω κάποια άλλη στιγμή να τα πούμε και να έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε πιο πολύ το θέμα. Διότι υπάρχει και ιστορική εμπειρία σε ορισμένα πράγματα, ενώ οικονομικές αντιλήψεις ανάπτυξης μιας κοινωνίας που έδειξε ότι δεν είναι πάντοτε πετυχημένα. Δεν ξέρω για ποια περίοδο μιλάτε. Τα αποδεικτικά στοιχεία στη σημερινή εποχή είναι πολύ συγκεκριμένα στη διάθεσή σας, όπου το θέλετε να τα συζητήσουμε. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα.